ανακοινώσεις της κυβέρνησης. Κοιτάξτε, είναι ανακοινώσεις καθυστερημένες χρονικά, μετά από 2 μήνες κρίση και πανδημία, και είναι ανακοινώσεις οι οποίες δεν αντιμετωπίζουν το πρόβλημα. Αντιθέτως, από ό,τι είδα, η βασική ρήτρα είναι ότι έχουμε μείωση μισθών κατά 20% με όριο μόνο τον κατώτατο μισθό. Δηλαδή πάμε σε μια χώρα μερικής απασχόλησης, με πολλούς ανέργους αλλά και πολλούς φτωχούς εργαζόμενους. Αυτό πια είναι ένα διαρθρωτικό πρόβλημα που αντιμετωπίζει η χώρα και έχει να κάνει, επαναλαμβάνω, με την πανδημία και τις επιπτώσεις στην οικονομία, αλλά και τον τρόπο που διαχειρίστηκε με καθυστέρηση η κυβέρνηση το πρόβλημα των οικονομικών συνεπειών της πανδημίας. Εκτιμάτε, κύριε Φίλη, ότι αυτό το πρόγραμμα εκπεριτροπής ενίσχυση της εργασίας και για διάστημα 3-4 μηνών μπορεί να είναι μόνιμο, δηλαδή να γίνουν στην πορεία και αλλαγές στις συμβάσεις των εργαζομένων πάνω σε αυτό, ή θα μείνουμε στο τρίμηνο που μπορεί να φαντάζει και μια ένεση? Ό,τι γίνεται μέσα στην πανδημία και με αφορμή την πανδημία αποδεικνύεται ευκαιρία για μονιμοποίηση μέτρων και στο χώρο της τηλεργασίας και στο χώρο της χωρίς προϋποθέσεις τηλεκπαίδευσης και στο χώρο της αναστολής συμβάσεων εργασίας για άλλους 2 μήνες, όπως ακούσαμε, και της εκπεριτροπής εργασίας, όπου έχουμε μισή εργασία με μικρότερο μισθό. Αυτά είναι τα μεγάλα προβλήματα. Τι ακριβώς προτείνει ο ΣΥΡΙΖΑ, δεδομένου ότι αυτή τη στιγμή κανείς δεν ξέρει ούτε πόσοι τουρίστες θα έρθουν, ούτε τι συνάλλαγμα θα μπει, και όταν ο τουρισμός καλύπτει το 20% περίπου του ΑΕΠ. Νομίζω ότι σε αυτό στα στοιχεία συμφωνούμε. Τι προτείνει λοιπόν ο ΣΥΡΙΖΑ όλο αυτό το διάστημα να πληρώνεται όλος το τομέας του τουρισμού και των άλλων δραστηριοτήτων που συνδέονται με τον τουρισμό από κάποια κρατικά ταμεία, τα οποία ξέρουμε πολύ καλά που βρίσκονται σε μια χώρα που βγήκε μετά από 10 χρόνια μνημονίων? Αυτό δεν το κάνει ούτε η Γερμανία, που είναι μία από τις πιο ισχυρές οικονομίες. Δηλαδή, καλό είναι, δεν νομίζω ότι υπάρχει καμία κυβέρνηση, κανένας πρωθυπουργός, οποιοςδήποτε εμείς, που να μην θέλουμε όλοι να παίρνουν όλα τους τα λεφτά, κανείς να μην απολύεται. Το θέμα είναι και τι υπάρχει από κάτω. Για να μας απαντήσει, Χριστίνα μου. Ποια είναι η υποστήριξη που μπορεί να υπάρχει? Ακούσαμε, κύριε Χωράη, το ακούσαμε. Ναι, σας ακούω. Καλή σας μέρα καταρχήν. Καλημέρα. Χαίρομαι, διότι συμφωνείτε με τη διαπίστωσή μου ότι θα έχουμε μείωση των αποδοχών κατά 20% και πιθανότητα μονιμοποίηση του ΣΥΡΙΖΑ. Εγώ ξέρω ότι αντί να απολυθεί κάποιος, κύριε Φίλη, η κυβέρνηση αυτό το πρόγραμμα το οποίο ανακοίνωσε επιδοτεί να κρατηθεί η θέση εργασίας. Δεν επιδοτεί το να πάρει το επίδομα ανεργίας. Να διατηρηθούν όσο το δυνατόν περισσότερες θέσεις εργασίας. Χριστίνα μου, να απαντήσει. Χριστίνα μου, να απαντήσει. Δεν γίνεται αυτή η συζήτηση, κύριε Παπαδάκη. Κυρία Κοραή, μονότονα λέει αυτά που λέει, δικαίωμά της. Να ακούει κιόλα. Ναι. Λοιπόν, σας ακούω. Είναι δύσκολο, γιατί είστε και δύο σε Skype, γι' αυτό. Παρακαλώ, κύριε Φίλη. Η κυβέρνηση ανακοίνωσε αυτά που ανακοίνωσε και ουσιαστικά είπα, και δεν υπάρχει διάψευση από αυτού, ότι έχουμε 20% μείωση των αποδοχών στον ιδιωτικό τομέα. Αυτό είναι σαφές. Έχουμε καθιέρωση αναστολή συμβάσεων εργασίας για άλλους 2 μήνες και καθιέρωση συνήθεια στο στοιχείο αυτό της εκπεριτροπής με της μερικής απασχόλησης. Αυτά είναι τα πραγματικά στοιχεία. Ερώτηση. Έχει λεφτά και δεν δίνει η κυβέρνηση? Ναι, χρήματα φαίνεται ότι έχει. Διότι ενώ πριν 2 μήνες έλεγε δεν υπάρχουν, τώρα βρίσκει και δίνει ό,τι δίνει. Το ερώτημα είναι, μπορεί να αξιοποιήσει διαφορετικά τα όσα χρήματα έχει? Να ξέρετε ότι οι εξαγγελίες ακούμε πολλές για 26 δισεκατομμύρια κλπ. Στην πράξη όμως έχουν δοθεί μόλις 3 δισεκατομμύρια ευρώ. Άλλο λοιπόν οι εξαγγελίες. Δεν είναι αλήθεια. Δεν υπάρχουν αυτά. Κύριε Φίλη, να δώσουμε την ευκαιρία. Να δώσουμε την ευκαιρία στην κυρία Ράπτη να απαντήσει για να γίνει διάλογο. Μέσα στην πανδημία. Κύριε Φίλη. Μέσα στην πανδημία παρουσίασε την πρότασή του να μείνει όλη. Να πάμε και στην κυρία Ράπτη. Να πάμε και στην κυρία Ράπτη. Θα παρουσιάσει συγκεκριμένα τα στοιχεία όλα αυτά. Κύριε Ράπτη, δόθηκε ευκαιρία. Κύριε Φίλη. Κύριε Ράπτη, θέλω τώρα. Δεν θα κάνω ερώτημα, γιατί νομίζω ότι έθεσε πολλά ερωτήματα, πολλά ζητήματα ο κύριος Φίλης. Ναι, αλλά εγώ πρέπει να απαντήσω στα γεγονότα τα οποία εξέθεσε ο κύριος Φίλης και τα οποία δεν είναι αληθή.
για παράδειγμα, αυτό το οποίο είπε ο κ. Φίλισσιν, δεν θα υπάρξει στήριξη της εργασίας. Αντιθέτως, θα υπάρξει στήριξη της εργασίας με συγκεκριμένα κονδύλια. Αυτά τα κονδύλια έρχονται από το πρόγραμμα ΣΥΟΥΡ και εκείνο που εξασφαλίζουν είναι ότι όταν θα υπάρξει μια διαφορά του μισθού λόγω του ότι θα δουλεύει εκ περιτροπής ο εργαζόμενος, αυτή η διαφορά θα καλύπτεται από αυτό το πρόγραμμα. Επίσης, τα χρήματα τα οποία θα διατεθούν δεν είναι 3 δισεκατομμύρια. Έχουν δαπανηθεί πολύ παραπάνω δισεκατομμύρια. Στο σύνολο θα είναι 24 δισεκατομμύρια. Και σε κάθε περίπτωση, εκείνο το οποίο έχουμε μπροστά μας είναι προϊούσεις της υγειονομικής κρίσης, ότι ο κορονοϊός είναι ακόμα εδώ, να παρατηρήσουμε όλοι, βγαίνοντας και πάλι στις δραστηριότητές μας, πώς θα λειτουργήσει και η αγορά και οι εργασιακές σχέσεις. Εκείνο το οποίο είναι βέβαιο είναι ότι η κυβέρνηση και ο Πρωθυπουργός χθες εξήγηλε συγκεκριμένα μέτρα. Τα μέτρα αυτά ήταν μέτρα για τη στήριξη της εργασίας, όπως είπα. Ήταν μέτρα τα οποία είναι για τη στήριξη και τη μείωση της φορολογίας. Θα μειωθεί ο ΦΠΑ και στα εισιτήρια, θα μειωθεί ο ΦΠΑ και στα είδη όπως αφορούν τον καφέ. Και από εκεί και πέρα θα γίνει και αναστολή της καταβολής δανείων μέχρι το τέλος του Σεπτεμβρίου. Πέραν αυτού θα μειωθεί και το ενίκιο. Θα παραμείνει δηλαδή η μείωση του ενοικίου κατά 40% μέχρι το Σεπτέμβριο για αυτές τις επιχειρήσεις που πλήττονται. Τώρα, ο κύριος Τσίπρας δεν έχει πει ως τώρα δεν επιδοτεί το κράτος, βέβαια, μέτρο. Κυρία Ράπτη, δεν επιδοτεί το κράτος τη μείωση του ενοικίου. Την επιδοτεί ο ιδιοκτήτης του ακινήτου. Ακριβώς. Αυτό είναι κάτι το οποίο το έχετε αναδείξει και εσείς και το αναδείξατε προηγουμένως και στην εκπομπή σας και σωστά. Εκείνο λοιπόν το οποίο θα φανεί και στη συνέχεια και θα το μελετήσει η κυβέρνηση είναι με ποιο τρόπο και οι ιδιοκτήτες. Βέβαια, βγάλαμε είδηση από τον κύριο Σκυλακάκη, γιατί μας είπε ο κύριος Σκυλακάκης ότι το 1/3 της απώλειας θα καρποθεί με φοροαπαλλαγή ο ιδιοκτήτης του ακινήτου. Δηλαδή, αν έχασε 2.100 ευρώ, θα έχει 600. Απαλλαγή 700 ευρώ. Αντιλαμβάνεστε, αν πρόκειται για μικροϊδιοκτήτη που έχει ένα σπιτάκι και τον νοικιάζει, εδώ είναι ένα θέμα. Άλλο είναι το να κάνει οριζόντια φοροαπαλλαγή και άλλο το. Θα αναλάβουμε όμως όλοι, και αυτό το έχουμε καταλάβει, πιστεύω, μέρος από το βάρος αυτής της υγειονομικής κρίσης. Κυρία Ράπτη, υπάρχουν δύο ζητήματα. Κυρία Ράπτη, υπάρχουν δύο ζητήματα. Το ένα το έθεξε ο κύριος Φίλης. Αν κάποια μέτρα, τα οποία μπορεί κανείς να τα καταλάβει εν μέσω πανδημίας, μην γίνουν μόνιμα που αφορούν τους εργαζόμενους και αυτά είναι ανατρεπτικά των μέχρι τώρα όσο ξέρουμε, σε ό,τι αφορά δικαιώματα κτλ. Και το δεύτερο είναι, αυτό που ΣΥΡΙΖΑ επιμένει, είναι πως υπάρχουν δυνατότητες για πιο εμπροστοβαρές πρόγραμμα οικονομικό, και εννοώ οικονομικές δυνατότητες, και για τα φορολογικά και για τα κίνητρα, για τα ενίκια και για τις επιχειρήσεις τις μικρομεσαίες. Και αν μου επιτρέπετε, κυρία Ράπτη, αν μου επιτρέπετε και συμπληρωματικά, για να απαντήσετε και στα δύο, η αλήθεια είναι κάπου στη μέση ανάμεσα σε αυτά που λέει ο κύριος Φίλης και σε αυτά που λέτε εσείς. Κατά την άποψη, τη δική μου προσωπικά, γιατί οι συντελεστές της εκπομπής μπορεί να έχουν άλλη άποψη, θα πρέπει να ενισχύσουμε την προσπάθεια για διατήρηση θέσεων εργασίας. Εδώ όμως υπάρχει το εξής. Υπάρχουν αυτοί των οποίων θα ανασταλεί η σύμβαση εργασίας και οι οποίοι θα πρέπει να ζήσουν με 534 ευρώ το μήνα, ό,τι μισθό και αν είχαν. Υπάρχουν αυτοί που θα περάσουν στην εκπεριτροπή σε εργασία, όπου εκεί το μισό από το μισθό τους, αν ήταν 800 ευρώ, θα τα δίνει ο εργοδότης και το κράτος θα καλύπτει το 60% του άλλου μισού. Δηλαδή, 400 θα δίνει ο εργοδότης και από τα υπόλοιπα 400 θα δίνει 4-6-24, 240 το κράτος. 400 και 240, 640. Από τα 800 που έπαιρνε θα έχει απώλεια 160. Δηλαδή και στην εκπεριτροπή και στην αναστολή εργασίας θα έχουμε μια στρατιά εργαζομένων με μείωση αποδοχών. Αυτό πρέπει να το αποφύγουμε. Να ενισχύσουμε την εργασία και εκεί θα συμφωνήσουμε. Η προσπάθεια λοιπόν είναι αυτή, όχι μόνο με το πρόγραμμα ΣΥΟΡ, του οποίου τα χρήματα, τα κονδύλια δεν έχουν έρθει ακόμα, αλλά θα δοθούν και από πόρους οι οποίοι είναι πόρους του ελληνικού δημοσίου, εμπροσθοβαρός, αλλά έχουν, και το ξέρουμε όλοι, μέχρι σήμερα στηριχτεί πάνω από 2 εκατομμύρια μισθωτοί και αυτοαπασχολούμενοι. Έχει σημασία να το πούμε αυτό, γιατί και επίσης έχουν ανασταλεί και για πωλήσεις. Και αυτό είναι δεδομένο. Άρα μέχρι σήμερα έχει προστατευτεί ο κόσμος της εργασίας, έχουν προστατευτεί και οι επιχειρήσεις και σήμερα θα υπάρξει και στήριξη στις επιχειρήσεις με το πρόγραμμα το οποίο έχει εξαγγείλει η κυβέρνηση, που είναι το πρόγραμμα της επιστρεπτέας προκαταβολής. Θα διατεθεί άλλο 1 δισεκατομμύριο ευρώ γι' αυτό, όπως επίσης θα ενισχυθούν οι επιχειρήσεις και με ποσά τα οποία είναι από το Ταμείο της Ανάπτυξης.
Εκείνο το οποίο δηλαδή θέλει η κυβέρνηση είναι να διατηρήσει εν ζωή όσο γίνεται περισσότερες επιχειρήσεις. Καταλαβαίνουμε όλη τη δυσκολία του επιχειρήματος, γιατί ακόμα δεν έχουμε τα δεδομένα του πόσοι, για παράδειγμα, τουρίστες έρθουν στη χώρα μας. Είδαμε προηγουμένως τον κύριο Κόνσολα, ο οποίος μίλησε βεβαίως για την προσπάθεια που έχει κάνει η κυβέρνηση και για τους υγειονομικούς όρους, αλλά δεν έχει ακόμα συμφωνήσει οι Ευρωπαίοι για με ποιο τρόπο θα έρθουν οι άνθρωποι αυτή στη χώρα. Άρα, αντίστοιχα, θα πρέπει να δούμε ποια θα είναι η συγκεκριμένη οικονομική δραστηριότητα από τον τουρισμό. Κύριε Φίλη, τώρα νιώθω ότι... Όσο είπατε και εσείς, κύριε Παπαδάκη, με βρίσκουν σύμφωνο στο ότι δεν έχουμε επιδότηση της εργασίας στο σύνολό της του εισοδήματος, αλλά ένα μέρος. 20%, όπως είπατε με τους υπολογισμούς σας, χάνουν οι εργαζόμενοι. Άρα με τα νέα μέτρα κάποιοι χάνουν. Και πρέπει να το πούμε στον κόσμο. Μετατρέπεται η οικονομία μας σε οικονομία μερικής απασχόλησης. Δεν χάνουν όλοι, κάνετε λάθος. Δεν χάνουν όλοι, το τονίζω αυτό. Χάνουν οι εργαζόμενοι και οι μικρομεσαίες επιχειρήσεις. Κύριε αυτό φίλοι, το μεγάλο όλοι πρόβλημα. Οι μεγάλες επιχειρήσεις θα πάρουν ένα μεγάλο πακέτο ενισχύσεων, είτε δωρεάν χρήματος, είτε επιχορηγήσεων, είτε δανείων με κατοικίες. Να μην μιλάμε και οι δύο, δεν ακούει τίποτα ο κόσμος. Ένας θέλει να μιλάει. Λοιπόν, έλεγα λοιπόν, αυτή τη στιγμή χάνουν οι εργαζόμενοι αποδεδειγμένα 20%, χάνουν οι μικρομεσαίες επιχειρήσεις που δεν είναι στην προτεραιότητα της δανειοδότησης της κυβέρνησης. Βεβαίως, γιατί το λέτε αυτό, ότι οι μικρομεσαίες επιχειρήσεις με βάση τα μέτρα που ακούσαμε. Είναι οι μεγάλες επιχειρήσεις θα επιδοτηθούν. Το θέμα είναι αν υπάρχει δυνατότητα να καλυφθούν όλοι αυτοί, να καλυφθούν όλοι αυτοί οι χασούρα. Θα έχουν κατοικία εγγύηση. Ένα είναι αυτό. Δεύτερο, και είναι σημαντικό. Θα πείτε, κρίση έχουμε, όλοι θα πληρώσουμε. Ποιοι πληρώνουν περισσότερο έχει σημασία. Και πληρώνει φτωχότεροι περισσότερο. Αυτή είναι η πραγματικότητα. Αν έχετε άλλη άποψη, να την πείτε στον κόσμο να την καταλάβει. Για τους φτωχότερους και ειδικά για τους ανέργους, η κυβέρνηση έχει προβλέψει την παράταση των επιδομάτων ενεργείας και μέχρι ένα μέρος αφορά αυτά. Αφορά 130.000 άτομα από 800.000 ανέργους. Κύριε Φίλη, όχι, το πρόγραμμα το οποίο θα βγει, κύριε Φίλη, πρέπει όμως να μιλάμε με συγκεκριμένα δεδομένα. Το πρόγραμμα των εσωτερικών για τους λίγους ακούσατε. Θα ήθελα να θέσω ένα άλλη παράμετρο όμως στη συζήτησή μας που αφορά τον τουρισμό. Κοιτάξτε, άκουσα τον κύριο Κόνσολα, ουσιαστικά είπε ότι η κυβέρνηση έχασε. Δεν μπορέσε να επιβάλλει στην Ευρωπαϊκή Ένωση το λογικό, το υγειονομικό διαβατήριο και τα τεστ. Το κατάλαβα. Δεν λέω ότι είναι μόνο ευθύνη δική της, είναι και ευθύνη των εταίρων. Αλλά πρέπει να παλεύουμε μερικά πράγματα. Υπάρχει ένα ζήτημα ειδικό. Ναι. Είναι οι σχολικές εκδρομές. Πολλές οικογένειες, πολλά παιδιά έχουν προπληρώσει ήδη αυτό πριν τα Χριστούγεννα ή αμέσως τα Χριστούγεννα. Πρέπει να τα δώσουν πίσω. Τα οποία δεν τα επιστρέφουν τώρα τα πρακτορία. Πρέπει να φροντίσουν να τα φέρουν. Δίνουν βάουτσερ σε παιδιά τα οποία του χρόνου θα αναλύουν. Εκεί θα συμφωνήσει η κυρία Ράπτη, πιστεύω, και θα ενώσει τις δυνάμεις σας. Προφανώς και συμφωνώ για ό,τι έχει καταβληθεί και νομίζω ότι η κυβέρνηση θα το δει, αλλά σε σχέση με αυτό που είπε ο κ. Σιμίτη για τους μακροχρόνια ανέργους, θα του θυμίσω ότι υπάρχει ένα πρόγραμμα το οποίο θα εξελιχθεί το αμέσως επόμενο διάστημα, το πρόγραμμα Αντώνη Τρίτση, όπου θα προσληφθούν από τους Δήμους άνθρωποι οι οποίοι είναι μακροχρόνια ανέργοι. Το πρόγραμμα κοινοφελούς εργασίας, λέτε. Ναι. Και το πρόγραμμα ακριβώς κοινοφελούς. Κύριε Φίλη, και να τελειώσουμε με μια πολιτική λίγο ερώτηση. Να ολοκληρώσω και εγώ την τοποθέτησή μου. Ναι, ναι. Εκείνο το οποίο μεριμνάει η κυβέρνηση είναι και για τους ανέργους, κύριε Φίλη, και για τις μικρομεσαίες επιχειρήσεις και για τον κόσμο της εργασίας, όπως είπατε, έχει κάνει πολύ συγκεκριμένες προβλέψεις. Δεν έχουμε ακούσει τίποτα από το ΣΥΡΙΖΑ. Κύριε Φίλη, να σας ρωτήσω. Συγκεκριμένα και επικαιροποιημένα. Και τη Δευτέρα, ναι. Κύριε Φίλη, κύριε Ράπτη, βοηθήστε κύριε Ράπτη να τελειώσουμε. Δεν ακούτε καλά, κύριε Ράπτη. Πανδημία. Ο Αντώνης ο Δυνατόλας που αγωνία να κάνει ερώτηση και μετά η Χριστίνα. Και μετά η Χριστίνα. Αντώνη. Νίκο, να ρωτήσω τον κύριο Φίλη. Ελπίζω η επιδότηση του ενοικίου να αφορά και τον κύριο Παπαδημούλη για τα σπίτια που νοικιάζει. Γιατί αυτό αποτέλεσε και... Θα έλεγα πολύ αρνητικά σχόλια και μέσα εδώ στο χώρο σας. Εδώ θύμισε ήταν στο πνεύμα της εφημερίδας. Και από τον ίδιο τον κύριο Τσίπρα φωτογραφήθηκε. Θα θέλαμε τη γνώμη σας. Κοιτάξτε, ο κύριος Παπαδημούλης έχει δώσει εξηγήσεις που είναι πιστικές. Τα χρήματα τα οποία επένδυσε προήρχονται από καθαρά εισοδήματα. Δεν λέει κανείς το αντίθετο. Φορολογημένες και δεν ήταν, όπως ξέρετε, προϊόν τραπεζικών δανείων που πολλές φορές δεν είναι καθαρά, όπως συμβαίνει με άλλους πολιτικούς από το κόμμα της Νέας Δημοκρατίας. Να μην επεκταθώ.
Νομίζω ότι εξηγήθηκε και πιστικές η περαιτέρω συζήτηση που διονύζεται από τη Νέα Δημοκρατία έχει μια διπλή στόχευση. Αφενός να πλήξει έναν από τους καλύτερους Έλληνες ευρωβουλευτές προσωπικά, είναι δηλαδή μια επιχείρηση δολοφονίας χαρακτήρα του Δημήτρη Παπαδημούλη. Αυτό και έκανε και ο κύριος Τσίπρας, εκτιμάται κύριε Φίλη, που δολοφόνησε το χαρακτήρα του κυρίου Παπαδημούλη. Το τεκμήριο που έχει ήταν και του Προέδρου του ΣΥΡΙΖΑ. Την ετοιμότητά του. Γιατί το φωτογράφησε ο Τσίπρας. Υπάρχει πάντως ένα θέμα. Όχι όλοι μαζί. Υπάρχει ένα θέμα νομίμου και ηθικού. Επειδή ο κύριος Παπαδημούλης έχει το παρελθόν καταθερθεί κατά πολιτικών του αντιπάλων, λέγοντας ότι αυτό μπορεί να είναι νόμιμο, αλλά δεν είναι ηθικό. Εδώ υπάρχει ένα μεγάλο ερώτημα. Αν βεβαίως είναι ηθικό το να έχεις πληροφόρηση μέσα από τη θέση σου, μια δημόσια θέση στο Ευρωπαϊκό Κοινοβούλιο, για το πρόγραμμα ΕΣΥΑ, ένα πρόγραμμα το οποίο εκπονείται από τον Οργανισμό Ηνωμένων Εθνών, από την ελληνική κυβέρνηση και βέβαια από μη κυβερνητικές οργανώσεις, να μπει σε αυτό το πρόγραμμα. Φαντάζομαι δεν μπορούν όλοι οι Έλληνες να μπουν σε αυτό το πρόγραμμα και βεβαίως να αξιολογηθούν και να δοθούν τα ακίνητά τους. Και βεβαίως να έχει εγγυημένη καταβολή του ενοικίου, γιατί αυτό το πρόγραμμα προπληρώνεται με κάρτα. Δηλαδή, δεν πρόκειται να χάσει με ευκολία από τους μετανάστες ή από τους και παπαγαλίζεται το μια προσπάθεια δολοφονίας χαρακτήρα. Δεν είναι θέμα δολοφονίας χαρακτήρα. Δεν είναι θέμα δολοφονίας χαρακτήρα. Δεν είναι θέμα δολοφονίας χαρακτήρα. Κύριε Ράπτη, κύριε Φίλη, κύριε Φίλη, θέλει να πει κάτι. Θέλει να πει κάτι η Χριστίνα Κοραή, δεν έχει μιλήσει καθόλου. Δώστε μου τη δυνατότητα να την ακούσουμε, κύριε Φίλη, παρακαλώ. Έναν. Ναι. Απίτησα. Χριστίνα μου. Μάλιστα, γίνεται σαφής, κύριε Φίλη. Η συζήτηση έχει χαρακτήρα. Χριστίνα μου, πάνω σε αυτό θες να πεις κάτι. Μία φράση μόνο. Κύριε Φίλη. Κύριε Φίλη. Κύριε Φίλη, μια τελεία, παρακαλώ. Άφησε σαφείς αιχμές κατά του κυρίου Παπαδημούλη. Μην κοροϊδευόμαστε τώρα, κύριε Φίλη. Δημοσιογράφος. Άφησε ή όχι. Πάμε παρακάτω. Τώρα, αν θέλετε, αν δεν συμφωνείτε με τον κύριο Σιμώνα, κύριε Φίλη, να ακουστεί λίγα και η Χριστίνα Κοραή. Δημοκρατία έχουμε, ο καθένας πιστεύει ότι θέλει. Άφησε ή όχι ο κύριος Τσίπρας. Πολύ ξεκάθαρο ερώτημα. Δεν μπορεί να εκτελεί χαρακτήρες όπως κάνετε εσείς τώρα. Εγώ εκτελώ χαρακτήρα. Εγώ εκτελώ χαρακτήρα. Εγώ όχι όλοι μαζί. Καταλαβαίνει πολλά περισσότερα. Τι χρήμα είναι αυτό το άδειλο χρήμα του τραπεζικού δανεισμού. Σε αυτά απαντήστε μας. Και όχι για το πρόγραμμα ΕΣΥΑ, το οποίο είναι δημόσια γνωστό και με χρήμα από την Ελλάδα. Όπως φαίνεται ότι πέρα της ιδεολογικής τοποθέτησης έχει και οικονομικά κίνητρα. Δεν μπορούμε να απαντήσουμε στο ερώτημα, δεν πειράζει. Παραμονή για το προσφύγιο και μεταναστών. Να σας πω, κύριε Φίλη, κύριε Φίλη, το γεγονός ότι σε περίοδο που βρισκόμαστε, σε περίοδο οικονομικής κρίσης, το να υπάρχει αυτή η αγορά κάποιων μαζεμένων ακινήτων και μάλιστα σε τιμές, εμένα εκεί, εγώ εκεί έμεινα. Οι τιμές με τις οποίες αγοράστηκαν. Ειλικρινά, ένιωσα και ηλίθιος. Λέω, κοίτα να δεις, παιδί μου. Πώς το καταφέρνουν κάποιοι άνθρωποι και πηγαίνουν και αγοράζουν ακίνητα σε πολύ χαμηλότερη τιμή και από την αντικειμενική τους αξία. Δηλαδή, θα μπορούσατε να το κάνετε κι εσείς. Και το ερώτημα είναι, εσείς θα το κάνατε, κύριε Φίλη, αυτό? Δηλαδή, είναι και θέμα πολιτικής, αν θέλετε. Πρωτοβουλειών που είχε ο κ. Παπαδημούλης και έχει εξηγήσει, καλέστε τον να σας απαντήσει. Βεβαίως, βεβαίως. Επειδή μπήκε το ζήτημα, γι' αυτό σας λέω. Επειδή μπήκε το ζήτημα. Και για να μην φανεί ότι είμαστε αμέτωχοι και διατηρούμε αποστάσεις. Λοιπόν. Υπάρχει, να πούμε κάτι προστά και για τα σχολεία τα οποία θα γίνουν, τα πρότυπα και τα πειραματικά. Καλά, τώρα. Αυτό είναι, πολύ σημαντικό γιατί να το πούμε, παρότι το νομοσχέδιο δεν έχει καταφέρει. Άναψε φωτιές αυτό, άναψε φωτιές αυτό. Λείπει και η κυρία Γιαννακοπούλου, η οποία μέσα στην Βουλή. Μια άλλη στιγμή να μιλήσουμε αναλυτικά, μα θέλετε, αλλά όχι. Ευχαριστούμε πολύ. Βεβαίως. Λοιπόν, δεν έχουμε άλλο χρόνο δυστυχώς. Κάποια στιγμή θα το κάνουμε. Να ευχαριστήσουμε την κυρία Ράπτη, να ευχαριστήσουμε τον κύριο Φίλη. Να ευχαριστήσουμε τους δύο συναδέλφους μας. Γιατί δεν θα μιλήσουμε. Να ευχαριστήσουμε τον κύριο Φίλη, γιατί. Άμα δεν με βοηθάει, άμα δεν βοηθάει ο συνεδρίας, θα σου κάνω εγώ. Εδώ. Τι θέλω να σου κάνω εγώ. Του έχω ευχαριστήσει. Ο Αντώνης, δεν θέλει. Κάτι, με τίποτα. Όχι, να μην είναι καλά. Κάτι θέλει να πει ο Αντώνης. Ο Αντώνης, τι θα κάνω εγώ, αγόρι. Σε μου, αγόρι, εγώ τι να κάνω. Είχαμε αντιδράσεις για τις αναφορές. Κάθομαι, ευχαριστώ τον ένα, ευχαριστώ τον άλλο. Να πούμε εδώ τι να κάνω, Χριστίνα, να κάνω τον τροχονόμο. Εδώ είσαι ακόμα, Χριστίνα. Έλα, Αντώνη. Να πούμε για τις αντιδράσεις.